Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους του Βορείου Εύρου μετά την είδηση πως μετανάστες ξυλοκόπησαν ένα μουσουλμάνο εκπαιδευτικό μετά από μπλόκο το οποίο του είχαν στήσει στο αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε. Οι μετανάστες, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, φαίνεται να το σταμάτησαν και προσπαθώντας να το κλέψουν, το ξυλοκόπησαν. Το συγκεκριμένο εξαιρετικά ανησυχητικό περιστατικό που έχει αναστατώσει τους κατοίκους των δύο χωριών συνέβη όταν ομάδα μεταναστών, που είναι πλέον γνωστό ότι πλέον βρίσκονται παντού στην περιοχή, αντίκρισαν το δάσκαλο να κινείται με το αυτοκίνητό του. Κατάφεραν να το σταματήσουν και επειδή αυτός αντιστάθηκε, όταν πήγαν να το βγάλουν έξω και να το κλέψουν, το χτύπησαν έντονα. Μετά το περιστατικό ξυλοδαρμού εκπαιδευτικού, στον Εύρο από μετανάστες στο Μέγα Δέριο, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος τόνισε στο 1news.gr ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό από μετανάστες στην περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Δήμαρχος, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο με τους μετανάστες στον Εύρο, ενώ για ακόμη μια φορά τόνισε την ανάγκη αύξησης της αστυνόμευσης στην περιοχή. Από μετανάστες γίνεται χαμός. Τι να σας πω τώρα, ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα είναι γνωστό. Δεν είναι μόνο σε ένα δάσκαλο, έχουμε και κρούσματα με πολίτες. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα. Υπάρχει μεγάλη λάθρα είσοδος και κάθε διάστημα, κάθε μισάωρο υπάρχουν ομάδες που διέρχονται. Είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση. Είναι ορεινός όγκος, είναι τεράστια η έκταση. Είναι ανεξέλεκτη. Δεν έχει το αίσθημα ασφάλειας ότι ο Δημότης πάνω στον ορεινό όγκο, διότι υπάρχει μεγάλη λάθρα είσοδο ατόμων και υπάρχουν πολλά κρούσματα παρόμοια. Μάλιστα, μία κάτοικος από το μικρό Δέριο του Βορείου Εύρου μεταφέρει αποκλειστικά στην κάμερα του Ένα Channel το τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της Τρίτης μεταξύ του εκπαιδευτικού και των προσφύγων. Χτυπήσαν ένα δάσκαλο, ο οποίος είναι δάσκαλος επάνω τέλος πάντων. Προφανώς για να του πάρουν το αυτοκίνητο. Δεν το χτυπήσανε πολύ, δηλαδή δεν εμφανίζει τα τραύματά του και σοβαρά, αλλά ναι, για να του πάρουν το αυτοκίνητο. Αλλά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Εγώ έχω μαγαζί και γίνεται της κακομοίρας εδώ, γιατί να σας πω. Και είναι καλοκαίρι, έτσι. Είναι καλοκαίρι και φεύγουν όλοι μέσα από τα στενά, μέσα από τα βουνά. Το χειμώνα πέρασε είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ανοίξαν όλα τα σπίτια. Φέτος, με την κίνηση που βλέπω, θα μπουν και στα κατοικημένα σπίτια, σίγουρα. Ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό τονίζουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε κυρίως στα χωριά του Βόρεια Εύρου, κυρίως από χωριά που κατοικούνται από ηλικιωμένους ανθρώπους. Το τόνισα και προσωπικά στη συνάντηση πριν ένα μήνα που είχαμε με τον υπουργό, τον κύριο Χωρησυχοή, εδώ που επισκέφθηκε στην περιοχή μας, ότι πραγματικά έχουμε ένα άτυπο πόλεμο εδώ πάνω στον Εύρο εδώ και χρόνια, χωρίς εφόδια, και πρέπει να γυρίσει, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, πρέπει να γυρίσει το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή. Πριν 10 χρόνια, όταν όλες οι υπηρεσίες συνολικής φύλαξης ήταν καλά στελεχωμένες με προσωπικό, δεν είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούνται σήμερα. Πραγματικά, εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου μας λυπούν αυτά τα γεγονότα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν περισσεύουμε, τα μέσα μας, εξοπλισμό μας είναι τόσο επαρχιωμένος, ο υλικός μας, ο στόλος οχημάτων είναι τόσο απαρχαιωμένος που δεν μπορούμε να επέμβουμε. Και εγώ κατάγομαι από ακριτικό χωριό εκεί πάνω του Βόρειου Εύρου που καθημερινά έχουμε όλες αυτές τις ροές. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει επανασχεδιασμός της αστυνόμευσης. Επιβάλλεται η παρουσία της αστυνομίας να είναι συνεχής και τακτικός ο έλεγχος. Πρέπει άμεσα να... γιατί ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Να σας πω εγώ ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι εκεί αστυνομεύεται ενώ ο αστυνομικός σταθμός ανήκει στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Η συνοριακή αστυνομεύεται η περιοχή από την Οριστιάδα. Και θα πρέπει ο υπουργός να έρθει να τα δει αυτά. Να δει δηλαδή όταν μιλάει τι γίνεται εδώ στον Εύρο και σε οτιδήποτε. Μιλάμε, ελάτε ή εδώ να καθίσετε σε ένα χώρο ενός καφενείου και θα δείτε ότι ανά μία ώρα μία ομάδα 30 ατόμων περνάει. Ξέρω εγώ, συνήθως το βράδυ έχει μεγάλη ροή. Μπορεί και 50 και 30 άτομα, αλλά τώρα, ας πούμε, και το πρωί που φεύγαμε από εδώ πέρα που πήγαινα για τη δουλειά, είχε 3-4 καθόταν εκεί πέρα στη γωνία.